Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού χωρικού σχεδίου για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να λάβουν χώρα σε στενή συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι και να γίνει χρήση νέων μέσων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσον αφορά το ενεργειακό αποτύπωμα που θα φέρνει η χρήση του νέου γηπέδου. Και το γενικότερο πνεύμα που νομίζω θέλει να το υπηρετήσει και ο Σύλλογος είναι μια τεράστια επένδυση για την περιοχή. Σίγουρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το Σύλλογο. Το σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αστικές αναπλάσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αλάνας της Τούμπας, ενώ η δημιουργία του γηπέδου του ΠΑΟΚ θα δώσει όθηση για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της περιοχής. Το συνολικό πράσινο της περιοχής δεν μειώνεται και επίσης δεν καταργούνται υφιστάμενες δραστηριότητες όπως είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιδικός σταθμός που προβλέπονταν να γίνει και δεν έχει γίνει ακόμη. Θα υπογειοποιηθεί μεγάλο κομμάτι της Κλεάνθους για να μην αποκλειστεί μια οδική αρτηρία. Είτε παίζει είτε δεν παίζει ο ΠΑΟΚ μικρότερο ή μεγαλύτερη σημασία αγώνα και σε συνδυασμό με την ανάπλαση που θα γίνει στην περιοχή την ευρύτερη, σημαντικό τμήμα της οποίας θα είναι στις οδούς Διογένους και Μαραθώνος που θα ενώνουν το σταθμό του μετρό στην περιοχή Παπάφη με την Τούμπα. Νομίζω ότι είναι ένα αναγκαίο και χρήσιμο βήμα για την περιοχή. Πρόκειται για ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του φιλόδοξου project της Νέας Τούμπας, που στο εξής ολοκληρώνει τα διαδικαστικά που αφορούσαν στο ειδικό χωρικό σχέδιο και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να εκδοθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η πολιτική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης και για το χωρικό σχέδιο και για την περιβαλλοντική μελέτη αλλά και για τις αδειοδοτήσεις του γύρω χώρου έχουν πολύ αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους όρους δόμησης, για τους αρχαιολογικούς χώρους που υπάρχουν με τον λόφο της Τούμπας, για την προστασία του περιβάλλοντος, του πρασίνου αλλά και της κυκλοφοριακής εύρυθμης λειτουργίας της περιοχής. Είναι στο χέρι πλέον αυτών που έχουν σήμερα την εξουσία να υλοποιήσουν το πολιτικό και τεχνοκρατικό περιεχόμενο εκείνης πρωτοβουλίας. Το θέμα πέρασε σχεδόν ομόφωνα, καθώς η παράταξη της αντιπολίτευσης Λαϊκής Εισπύρωση έθεσε ζητήματα χρηματοδότησης του project και κυρίως των παρεμβάσεων που προβλέπονται και εν τέλει ψήφισε Λευκό.